Κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1076, δέλτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Για να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια το βασανισμό των γινόμενων σε εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεό κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού και αν αρχίζει πρώτον αφημών τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας αμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Μη δε εσχροκερδός, αλλά προθύμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε στους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Αμήν. Οι προτροπές του Λόγου του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι συγκεκριμένες, δεν είναι αόριστες. Δεν είναι δηλαδή περπάτα όπως θέλεις, κατά την καρδία σου, συγκεκριμένες. Εάν λαλείς, εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Δεν χρειάζεται να μιλάς πάντοτε. Δεν είναι απαραίτητο. Γιατί πολλές φορές παρασυρώμεθα. Και όμως η Γραφή λέει εν την πολυλογία πάντοτε υπάρχει αμαρτία. Δεν λείπει η αμαρτία. Αν όμως μιλάς, να μιλάς σαν να μιλάς λόγια Θεού. Τα λόγια του Θεού είναι αυτά που οικοδομούνε. Τα λόγια του Θεού είναι αυτά που παρηγορούνε. Τα λόγια του Θεού είναι αυτά που ενισχύουνε. Αλλά τα λόγια του Θεού είναι και αυτά που ελέγχουνε και διορθώνουνε. Ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού, ο χριστιανός, προσέχει πως μιλάει. Μάλιστα, δεν διστάζει ο Απόστολος Παύλος να λέει ότι όποιος δεν πτέει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Η προτροπή λοιπόν και η εντολή για μας, γιατί θέλουμε ο Λόγος του Θεού για μας να είναι εντολή, να μην είναι μια συμβουλή, αλλά να είναι εντολή. Η εντολή είναι εάν μιλάς, που σημαίνει δεν είναι απαραίτητο να μιλάς, αλλά όποτε χρειαστεί, όποτε είναι ανάγκη, δεν είναι απαραίτητο πάντα να λέμε τη γνώμη μας, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πάντοτε γνώμη, δεν είναι απαραίτητο να ανακατευόμαστε σε όλα. Και ιδιαιτέρως είναι κακό, όχι απλώς δεν είναι απαραίτητο να λέμε πολλά. Όσο πιο λίγα, λέει η Γραφή ακόμη στις παροιμίες, αυτός που δεν μιλάει λογίζεται σαν σοφός. Και όσο πιο λίγα λες, τόσο και πιο μεγάλη βαρύτητα έχουν και πιο πολύ σημασία σου δίνουν οι άνθρωποι. Όταν ο άνθρωπος είναι πολυλογάς, λέει, τον κουράζει και τον βαριώνται κιόλας. Αλλά και δεν είναι δυνατό να λέει, να λέει και να λέει και σωστά πράγματα πάντοτε. Εδώ πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι μόνο στις συζητήσεις μεταξύ μας ή μεταξύ των ανθρώπων, είναι και στα πράγματα του Θεού. Αν κάποιος έχει χάρισμα προφητείας, ο Θεός δεν είναι πολυλογάς.
Δεν αρχίζει και κρατάει 10 λεπτά η προφητεία. Ένα μήνυμα και τέλειωσε. Προφητείες που λένε, δεν είναι από το Θεό. Μπορεί να ξεκινάνε από το Θεό, να είναι και καλός ο προφήτης ή η προφήτουσα, να ξεκινάνε από το Θεό, στο τέλος ξεφεύγουν. Άσε που πολλές φορές αν τραβάει έτσι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν έχει και νόημα. Από αλλού ξεκινάς και από αλλού τελειώνεις. Αλλά και στο κήρυγμα το ίδιο. Αλλά και στον Ευαγγελισμό, στην ομολογία ακόμη περισσότερο. Δεν είναι να του πεις, να στα πει, να του τα πεις, να τα καταλάβει. Άστο να μιλήσει και ο άνθρωπος αυτός. Θες να ομολογήσει τον Χριστό, άστο να πει, άστο να βγάλει από την καρδιά του τι έχει. Να δεις τι έχει η καρδιά του, δεν είσαι καρδιογνώστης εσύ. Προσευχή σου κιόλας να σου φανερώσει ο Θεός την καρδιά του. Τι έχει η καρδιά του. Έχει στενοχώρια, έχει θλίψη, έχει πίκρα, έχει κακία, έχει παράπονα. Τι έχει η καρδιά του. Για να σε φωτίσει και ταυτόχρονα να προσεύχεσαι, να σε φωτίσει ο Θεός, να πεις λίγα λόγια, αλλά να είναι. Βλέπετε, ο Δαβίδ δεν άρχισε στον πετροπόλεμο τον Γολιάθ. Πήρε κανένα τόνο πέτρος και πέταγε τη μία πίσω από την άλλη. Τίποτα δεν θα έκανε. Μία ήταν αρκετή. Και ένας λόγος Θεού μέσα στην καρδιά μας είναι αρκετός. Αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί, στο πώς μιλάμε. Αλλά και πώς μιλάμε και στα παιδιά μας. Όχι μόνο στους αδερφούς μας, όχι στους ξένους, αλλά και στην οικογένειά μας. Λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, ανοησίες, μπούρδες. Λες, διδάσκεται. Σταμάτα, σου λέει, και κλείνει τα αυτιά. Ο άνθρωπος που μιλάει λίγο, και ιδίως ο άνθρωπος που μιλάει λίγο και προσεύχεται πολύ, ο άνθρωπος έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι ήταν ο Κύριος μας, λίγο μίλαγε. Αλλά τα λόγια του ήταν. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μικρό βιβλιαράκι είναι. Αλλά η δύναμη του Θεού που σώζει καθένα που πιστεύει. Με λίγα λόγια μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα. Στα λίγα λόγια, όταν είναι δια Πνεύματος Αγίου, συνεργάζεται και συνεργεί ο Θεός. Αλλά ακόμη και μια δεύτερη προτροπή. Εάν κάποιος υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Αν κάποιος υπηρετεί, μην πει πω όλη εγώ τη δουλειά αυτή εγώ θα την κάνω. Όλα εγώ τα κάνω. Δεν κάνεις τίποτα αν δεν σου χορηγήσει δύναμη ο Θεός. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αν δεν του χορηγήσει δύναμη ο Θεός. Ούτε στα πνευματικά, ούτε στα υλικά. Και ό,τι κάνουμε είναι δια της δυνάμειας του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Και αυτό πρέπει να είναι γνώση μας, επίγνωση, βεβαιότης. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα στην εκκλησία ενώ εσύ δεν έρχεσαι. Χάρις Θεού είναι. Μην το ξαναπείς γιατί μπορεί να μην ξανάρθεις. Μην λέμε λόγια. Ό,τι λέμε εκεί που λέμε εκεί δοκιμαζόμαστε. Εκεί θα και δοκιμαστείς. Σε αυτά τα οποία λες και μπορεί και να καυχέσαι λίγο. Ένας αδερφός, εγώ δεν αρρωσταίνω ποτέ. Γιατί δεν αρρωσταίνεις ποτέ αδερφέ μου? Γιατί προσέχω τη διατροφή μου, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Μία. Και έλεγε αληθινά πράγματα όμως. Τι να σας πω, μετά από εκεί τον πήρε μία κατρακύλα. Άντε τώρα να προσευχηθούμε ο Θεός να τον θεραπεύσει. Μη λέμε αδερφοί, μη λέμε και μη θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες ή δυνατότητες έχουμε. Και αυτό το λίγο που μπορούμε να κάνουμε χάρις Θεού είναι. Η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού σου δίνει δύναμη, η χάρις του Θεού διεγείρει την καρδιά σου, η χάρις του Θεού σου δίνει το ζήλο. Εγώ είπα μια μέρα δεν θα πάω εκεί που έπρεπε να πάω στο έργο του Θεού, θα πέσω να κοιμηθώ γιατί είμαι πολύ κουρασμένος και ήμουνα. Όλη την ημέρα κοιμόμουν και δεν ξεκουράστηκα. Δεν ξεκουράζεσαι, δεν κάνεις κάτι όταν δεν κάνεις το έργο του Θεού. Δεν κερδίζεις τίποτα. Κερδίζεις όταν μένεις εκεί που πρέπει να μείνεις με τη βεβαιότητα ότι είναι η χάρις του Χριστού. Μόνο με τη χάρη του Χριστού.
Και γιατί όλα αυτά, γιατί πρέπει να μιλάμε λίγο, γιατί πρέπει να λέμε με τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού, γιατί ενεργεί και συμμαρτυρεί ο Θεός στην ταπείνωσή μας αυτή, για να δοξάζεται Αυτός. Δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον και πραγματικά πρέπει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Άρα λοιπόν η προσοχή μας, τα λόγια μας, η σκέψη μας, η επιδίωξή μας, ακόμη αδερφοί αγαπητοί, και η φιλοδοξία μας θα πρέπει να εστιάζεται, να εντοπίζεται στη δόξα του Θεού. Να δοξάζεται ο Θεός. Και ο Θεός δεν δοξάζεται παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Μόνο δια της επέμβασεως, δια της ενέργειας, δια της δυνάμεως, με τη χάρη του Χριστού μπορεί ο Θεός να δοξάζεται στη ζωή σου. Σε όλα εν πάση να δοξάζεται ο Θεός, και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού. Ούτε το Θεό μπορείς να δοξάσεις. Και η δόξα που ο Θεός ενδιαφέρεται και απολαμβάνει είναι ο καρπός. Μας δίνει καρπό εις δόξαν Θεού Πατρός. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι ο Θεός δοξάζεται στην πραγματικότητα στη ζωή μας με την καλή μας καρποφορία, άντε να πούμε ότι δοξάζεται από τις δικές μας ενέργειες. Δια του Ιησού Χριστού δοξάζεται. Άλλωστε σε Αυτόν είναι ανήκει, πρέπει, δόξα το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Είναι ωραίο το πνεύμα της Γραφής, αδερφοί. Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο ταπεινό, αλλά ταπεινό στην καρδιά, όχι στην εμφάνιση. Δεν είναι μόνο καρποφόρο, με καρπό που ο Χριστός δίνει. Δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι γλυκό, δεν είναι τρυφερό μόνο, όλα αυτά είναι. Αλλά έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, ότι μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, όταν ζεις και περπατάς κατά το Πνεύμα, ένας είναι ο στόχος, η δόξα του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Δεν δοξάζεται, δεν πρέπει να δοξάζεται, δεν θέλουμε να δοξάζεται κανένας άλλος, παρά μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε εμάς τι ανοίγει? Μην παραξενεύεστε δια τον βασανισμό τον γινόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε εις εσάς κάτι παράδοξο. Να τι ανήκει σε σένα. Σε σένα ανήκει η ταλαιπωρία, η δοκιμασία και η χαρά και η ευλογία. Σε σένα ανήκει το θέλημα του Θεού. Θα σας θυμίσω μια φορά ακόμη ότι η μόνη μας ελπίδα, αδελφοί αγαπητοί, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά κανένας αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ο χριστιανισμός βίος ανθόσπαρτος, ροδοπέταλα, κόκκινα χαλιά να περπατάμε. Ο χριστιανισμός έχει σταυρό. Έχει απάρνηση του εαυτού σου. Έχει και στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι τραγουδάκια, παλαμάκια. Έχει σταυρό. Αλλά δεν είναι μόνο ο σταυρός, έχει και αφιέρωση. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει πρώτον να απαρνηθεί τον εαυτό του, δεύτερον να πάρει το σταυρό του και τρίτον να ακολουθεί εμένα. Έχει σταυρό, αλλά έχει και αφιέρωση, να ακολουθείς αυτόν. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές ο σταυρός μας δεν μας αρέσει. Είναι και βαρύς, μερικές φορές νομίζουμε, είναι και δύσκολος, ασήκωτος. Και ο σταυρός είναι η ζωή μας, η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, ο άντρας μας, τα παιδιά μας, η δουλειά μας, οι αδελφοί μας, όλα αυτά. Όλα αυτά. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα δοκιμαστείς, μέσα στην οικογένειά σου θα δοκιμαστείς. Μέσα στο περιβάλλον σου θα δοκιμαστείς. Αλλά και στη σχέση σου με το Θεό θα δοκιμαστείς. Όμως όλες αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι έξω από το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το αναγκαίο σε σένα. Και αυτό είναι το άλλο είναι το αναγκαίο σε μένα.
Όλοι μας θα περάσουμε μέσα από τέτοιες καταστάσεις και πρέπει να βρεθούμε δόκιμοι. Και μάλιστα αυτές οι δοκιμασίες, αυτή η δοκιμασία, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Πέτρος, ο Λόγος του Θεού, τον την ονομάζει βασανισμό. Σε βασανίζει ο άντρας σου, σε βασανίζει. Παραξενεύεσαι, δεν είναι παράδοξο. Θα σε βασανίζει η γυναίκα σου, θα σε βασανίσει άμα χρειαστεί. Γιατί αν δεν συμβούν όλα αυτά, στον ουρανό δεν πας. Μέσα από αυτά θα πάμε στον ουρανό. Αν εγώ είχα την καλύτερη, που είναι καλή βέβαια, την καλύτερη γυναίκα του κόσμου, ποια δοκιμασία θα ήμουν και πώς θα αποδεικνύονταν ότι είμαι καλός σύζυγος. Δεν μιλάω τώρα για την Άννα, έτσι, μιλάω γενικά. Αλλά αν είχα τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, τους καλύτερους αδελφούς, την καλύτερη δουλειά, τους καλύτερους συναδέλφους, όλα αν πηγαίναν τέλεια, τότε θα ήταν εύκολα όλα για μένα. Θα πάνε και πολλά καλά, αλλά θα πάνε και πολλά άσχημα. Και αυτά τα άσχημα θα προκαλούν βάσανο, βασανισμό στη ζωή σου. Μην το θεωρείς παράδοξο, γιατί σε μένα το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αναγκαίο. Γιατί στον άλλον δεν τον επιτρέπει. Στον άλλον επιτρέπει άλλα πράγματα. Σε σένα αυτά, στον άλλον άλλα. Σε όλους μας έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, το θέλημα του Θεού μπροστά μας, που είναι η παιδεία και η νουθεσία. Όπως θέλει η σαν γονείς με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφερόμαθα, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου προς τα παιδιά μας, έτσι και ο πατέρας μας. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η νουθεσία είναι με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, η παιδεία είναι ο βασανισμός μας. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από όλα, αδερφοί αγαπητοί? Να εγκαταλείψουμε, να πετάξουμε, να περιφρονήσουμε, να μισήσουμε το σταυρό μας. Το είναι ό,τι το χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Ο Χριστός θέλει να αγαπήσουμε το σταυρό μας. Μισώ το σταυρό μου, αυτόν που μου προκαλεί βάσανο, τον μισώ. Δεν τον αντέχω, δεν τον μπορώ. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ο Θεός να αγαπάμε το σταυρό μας. Να υποφέρουμε. Να μην αθυμούμε. Να προσευχόμαστε. Και μάλιστα αν ο σταυρός αυτός είναι και άνθρωπος, λέει η Γραφή, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Πρέπει να υποφέρουμε με πολύ αγάπη. Το να εγκαταλείψεις, να πετάξεις, να περιφρονήσεις το σταυρό σου είναι άκρος επικίνδυνο. Γιατί χωρίς σταυρό στον ουρανό δεν πάμε. Άκρος επικίνδυνο. Μπορείς άμα θέλεις. Ένας απλός σταυρός είναι ότι εγώ κουράστηκα, δεν ξέρω, όλο μάνα, δεν ξέρω να πάω στην εκκλησία. Μπορείς να το κάνεις. Δεν θα έρθει κανείς να σε πιάσει από το σβέρκο και να σου πει έλα, το γιακά, έλα στην εκκλησία. Κανείς δεν θα έρθει να σου το πει. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν θα είναι καλά. Γιατί πώς θα τρέφεται η ψυχή σου, πώς θα τρέφεται η ζωή σου, πώς θα οικοδομείται. Πώς θα έχεις τη δύναμη του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού, πώς θα γίνουν όλα αυτά? Μην παραξενευόμαστε λοιπόν, αδερφοί. Καθόλου μην παραξενεύεσαι για τον βασανισμό το γινόμενο σε σένα, σαν να είναι κάτι παράδοξο. Αλλά αμέσως να σκέφτεσαι ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτό τον τρόπο γίνεσαι κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Ποια ήταν τα παθήματα του Χριστού, ο σταυρός του? Η ολοκλήρωση της νίκης του Χριστού ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού ήταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και με το σταυρό του Γολγοθά ολοκληρώθηκαν τα παθήματά του. Όταν λοιπόν και εσύ πάσχεις, να ξέρεις ότι γίνεσαι κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Και το αποτέλεσμα θα είναι, καθώς γίνεσαι και ο Θεός το επιτρέπει και το κάνει, κοινωνός των παθημάτων του, κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεις και κοινωνός της δόξας του όταν φανερωθεί ο Θεός, ο Χριστός. Θα γίνεις κοινωνός της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί αυτή είναι η δόξα του Χριστού. Θα γίνεις κοινωνός της αιώνιας ζωής, της Βασιλείας των Ουρανών. Θα γίνεις κοινωνός του θρόνου του. Καθώς ο πατήρ μου με έβαλε να κάτσω στο δικό του θρόνο και εγώ θα σας βάλω να καθίσετε στο δικό μου θρόνο.
Στον ίδιο θρόνο με τον Χριστό θα κάτσεις. Όπως ο Χριστός είναι βασιλεύς και ιερεύς, αρχιερεύς μάλιστα, κατά τον ίδιο τρόπο είμαστε και εμείς βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Αυτό περιμένουμε την Ανάστασή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η προσδοκία μας. Εάν δε ονειδίζεστε, να τι άλλο μας ανήκει. Ο ονειδισμός. Αν δε ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού, δεν θα σε κολακεύσουνε ποτέ. Ούτε θα σου πούνε μπράβο που πίστεψε στον Χριστό. Ποτέ δεν θα σου το πούνε. Δεν θα το ακούσει αυτό ποτέ. Θα γελάσουνε, θα κρυφογελάσουνε, θα σε ονειδίσουνε, θα σε κοροϊδέψουνε, θα σε περιγελάσουνε. Δεν πρόκειται να σου δώσουν συγχαρτήρια. Τα θερμά μου συγχαρτήρια που αναγεννήθηκες. Κανένας θα σου το πει αυτό. Ή αν μάθουν ότι βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, θα πούνε τρελάθηκε αυτός. Αποκλείεται να σου πούνε τα θερμά μου συγχαρτήρια. Περιμένουμε συγχαρτήρια από τον κόσμο. Ούτε να περιμένουμε, επειδή λες ότι έχεις τον Χριστό μαζί σου, ότι είσαι χριστιανός, ομολογείς τον Ιησού Χριστό, ότι θα σε σέβονται περισσότερο. Θα γίνει και αυτό κάποιες στιγμές. Αλλά δεν θα είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό. Πιο πολύ θα σε σέβονται αν είσαι γκάγκστερ, άμα είσαι απατεώνας, άμα είσαι χαρτοπαίχτης, σε σέβονται λέει. Χαρτοπαίχτης λέει, καταπληκτικός χαρτοπαίχτης αυτός. Εκεί θα έχει σεβασμό. Αλλά πεις ότι προσεύχομαι, θα πούνε χαζούν, τι λες τώρα. Πάω σε ολονυχτία. Ρε Γίλιο, που έχουν να κάνουν. Πού πας λέει, πάω σε ολονυχτία στην εκκλησία. Μην το πείτε. Έχουν να κάνουν γέλιο, άμα τους πείτε ότι πάμε για ολονυχτία. Την Κυριακή λέει το πρωί θα πάμε, λέω δεν θα πάμε. Ξέρουνε, δεν χαίρονται, ούτε μου λένε τα θερμά μου συγχαρτήρια. Αλλά με κοιτάνε με ίκτο, τον καημένο. Ήταν καλό παιδί, έτσι σκέφτονται. Αυτή είναι η λογική τους. Αντιθέτως μάλιστα ονειδίζουνε. Αλλά εάν ονειδίζεστε, λέει ο Χριστός τώρα, για το όνομα του Χριστού, να είστε μακάρι. Τώρα αυτοί έτσι λένε, αλλά δούμε τι λέει και ο Θεός. Και εμάς πρέπει να αποφασίσουμε ποια γνώμη μας ενδιαφέρει. Ποιον γνώμη μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των συγγενών μας. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των συναδέλφων μας, μας ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου ή μας ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού. Εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού, αδερφή. Τι λες, Κύριε, αν σε ονειδίζουν για τον Χριστό, λέω ότι είσαι μακάριος. Αμήν. Αμήν. Μακάριος, μακάριος. Και μακάριος το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ περίπλοκη λέξη για να την ερμηνεύσεις. Έχει άμεση σχέση με την εύνοια του Θεού. Δεν είναι ούτε ευλογημένος, ούτε ευτυχισμένος, ούτε χαρούμενος, όλα αυτά είναι. Αλλά όλα αυτά σε άμεση σχέση με την εύνοια του Θεού. Αυτός είναι ο μακάριος άνθρωπος. Γιατί τη μακαριότητα στον άνθρωπο μόνο ο Θεός τη δίνει. Δια του Ιησού Χριστού. Και εδώ που τα λέμε, αν ένας άνθρωπος έχει την εύνοια του Θεού, τι άλλο θέλει. Τι άλλο να θέλεις. Να έχω την εύνοια του Θεού και στα φυσικά και στα πνευματικά και στα οικογενειακά και στα εκκλησιαστικά και στα προσωπικά. Μακάριος είμαι. Δεν είναι ούτε τυχερός, ούτε ευλογημένος, ούτε τίποτα. Όλα αυτά, όχι άλλα και άλλα και άλλα, όλα μαζί είναι μακάριος. Μακάριοι είστε. Για ποιο λόγο όμως είσαστε μακάριοι. Γιατί αναπάβετε επάνω σας το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα της δόξης. Να γι' αυτό είσαστε μακάρι. Γιατί επάνω σου δεν έρχεται και φεύγει. Βρίσκει ανάπαυση το πνεύμα της δόξης και το πνεύμα του Θεού. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ούτε πώς να το καταλάβω. Αλλά ξέρω πώς το ακούω. Όταν σε ονειδίζουν για το Χριστό, το πνεύμα της δόξης αναπαύεται απάνω σου. Ξεκουράζεται. Έχει ειρήνη το πνεύμα του Θεού. Δεν λυπάται, χαίρεται. Ξέρετε πώς το καταλαβαίνω. Πηγαίνω σε μερικά σπίτια και δεν βρίσκω ανάπαυση. Θέλω να φύγω γρήγορα.
παιδί μου, εδώ πολύ γκρίνια έχει. Εδώ έχει λόγια, κατηγόριες. Και χριστιανών ακόμη. Σπάνια. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο. Όλο κατηγορεί. Κάτσε να σου προσφέρω. Τι να μου προσφέρεις, αφού όλο λες, κατηγορείς πότε αυτόν, κατηγορείς πότε εκείνον, θυμώνεις με αυτόν, τσακώνεσαι μεταξύ σου. Δεν βρίσκεις ανάπαυση. Να φύγω. Πας άλλα σπίτια όμως, μόλις ανοίγεις την πόρτα, λες και τα παπούτσια μου να βγάλω. Να κάτσω. Περνάει η ώρα, πώς πέρασε η ώρα, 3 ώρες, 4 ώρες και δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί? Γιατί όλο αγάπη είναι αυτό το σπίτι. Η χάρη του Θεού είναι σε αυτό το σπίτι. Η χαρά του Θεού είναι. Δεν έχει σχέση αν είναι πλούσιο, αν είναι φτωχικό, αν έχει αστακό ή έχει ελιές και ψωμί. Εκεί υπάρχει εύνοια του Θεού. Και αναπαύεται η ψυχή σου. Δεν σε κουράζει. Και λέω, κάπως έτσι είναι και η ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλει να φύγει από πάνω σου. Το πνεύμα της δόξης, το πνεύμα του Θεού δεν θέλει να φύγει, αναπαύεται, ξεκουράζεται. Λέει, ωραία είναι να είμαι πάνω στο παιδί μου αυτό, στην κόρη μου αυτή, ωραία είναι. Κοίτα, την ονειδίζουνε για το όνομα του Χριστού. Και όταν υπάρχει αυτή η ανάπαυση, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει χαρά, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει παρουσία του Θεού. Είδατε τι όμορφο που είναι, γι' αυτό είπα και πριν, είναι πολύ όμορφο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ενώ σε βασανίζουνε, ενώ σε ονειδίζουνε, το πνεύμα της δόξης αναπαύεται απάνω σου και έχεις χαρά. Και το αποτέλεσμα, ότι ενώ αυτοί ονειδίζουνε, για αυτούς το Πνεύμα το Άγιο βλασφημείται. Ενώ εσύ ονειδίζεσαι, για σένα το Πνεύμα το Άγιο δοξάζεται. Και έχει διαφορά αυτό? Πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό να προσέχεις να μην ονειδίζεις. Να προσέχουμε να μην ονειδίζουμε κι εμείς. Γιατί όταν ονειδίζουμε για το όνομα του Χριστού κάποιον άνθρωπο, τότε βλαστημάμε το Πνεύμα το Άγιο και η βλαστήμια κατά το Πνεύματος του Αγίου είναι κάτι που δεν συγχωρείται. Θεωρείται η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται. Ποτέ να μην ονειδίζεις κανέναν, αδερφέ. Δεν λέω αδελφό, μη γέννητο. Ποτέ μην ονειδίζεις κανέναν. Δέστε να δείτε στο Ευαγγέλιο, προσέξτε στο Ευαγγέλιο. Ποτέ ο Χριστός δεν έχει ονειδίσει κανέναν. Τι κάνεις μωρέ, καταλαβαίνει αυτός. Πονηρός είναι, φύγε. Έχει πει έτσι. Και όταν ακόμη θέλανε να τον λιθοβολήσουν, αυτός έφευγε. Δεν μπορούσε να τους ρίξει 10 κεραυνούς. Ό,τι ήθελε μπορούσε να τους κάνει. Και όταν ακόμη τον σταυρώνανε, δεν ονείδησε κανέναν. Πάτε ράφες αυτή σου χαρίδας τι ποιούσε. Και όταν τον ονειδίζαν από κάτω, αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Σώσε τον εαυτό, σώσε και μας, δεν απαντούσε. Άρα όταν μας ονειδίζουνε για το Χριστό να χαιρόμαστε, αλλά όταν ονειδίζουμε εμείς κάποιον να φοβόμαστε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο χάνει την ανάπαυσή του επάνω μας. Και δεν θέλουμε να χάνει την ανάπαυσή του, θέλουμε να αναπαύεται ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Τώρα υπάρχουν και αιτίες που μπορεί να πάσχει ο άνθρωπος. Εάν πάσχεται ως φωνεύς, ως κλέπτης, ως κακοποιός και λέει και κάτι ως περιεργαζόμενος στα αλότρια, το προσέξουμε αυτό, υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορείς να πάσχεις. Πεις ψέματα και πάσχεις. Τώρα εγώ το έχω πάθει. Πώς μου ξέφυγε εκεί από αυτό το ψέμα? Και δεν μπορώ να ησυχάσω. Και άμα πεις ψέματα μετά μπερδεύεσαι. Και πρέπει να πάρεις απόφαση να ταπεινωθείς για να ελευθερωθείς. Σε ελευθερώσει ο Χριστός. Βέβαια, κλέπτης δύσκολο. Αλλά για να το λέει η Γραφή, αλήθεια πρέπει να είναι. Φωνεύς ακόμη πιο δύσκολο. Ας μην το πούμε όμως τόσο πολύ δύσκολο, γιατί όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος.
αλλά λογίζεσαι σαν φωνιάς όταν μισείς τον αδελφό σου. Και μπορεί να φτάσει ένας χριστιανός να μισεί τον αδελφό του. Μπορεί να φτάσει και αυτό. Αν θεωρήσει ότι τον αδίκησε πολύ, αν παραβλέψει την μακροθυμία και τη συγχωρητικότητα, αν παραβλέψει το χαρακτήρα του Χριστού, αν παρασυρθεί από τα λόγια της καρδιάς του ή λόγια ανθρώπων άλλων, μπορεί να γίνει και φωνιάς, μπορεί να γίνει και κακοποιός, να πει κακόν. Κάνεις κακά πράγματα. Το κακό είναι στα λόγια, στα έργα, αλλά ακόμη και περιεργαζόμενο στα αλότρια. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλη παγίδα να ασχολείσαι με τους άλλους, με τον άλλον, με τα άλλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μην κοιτάς, λέει, το ξυλάριο του αδερφού σου, για το δικό σου το δοκάρι, αλλά κοιτάμε τα άλλα, τους άλλους. Τι έκανε αυτός, γιατί τον ευλόγησε ο Θεός, γιατί παντρεύτηκε, γιατί γύρω-γύρω. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα και προκαλεί παθήματα. Εάν πάσχεις ως περιεργαζόμενος στα αλότρια, θα σου φέρει παθήματα στη ζωή σου αυτό. Και να το πω πιο γραφικά, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Με όποιο μέτρο κρίνετε, με το ίδιο θα κριθείτε. Είναι το οφθαλμόν αντιοφθαλμού της Καινής Διαθήκης αυτό. Μην κοιτάς τον αδερφό σου, την αδερφή σου, μόνο αν υπάρχει ευλογία, αγαθό, καλό, παρηγοριά, ενίσχυση, αυτά να τα κοιτάς και να τα λες και να τα σκέφτεσαι, να τα συλλογίζεσαι. Το αν τώρα έκανε ένα λάθος εγώ, ξέχασε το, προσπέρασε το. Το αν έκανα και δεύτερο λάθος, προσπέρασε το. Η αγάπη που σου δίνει ο Θεός καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Μην περιεργάζεσαι, και κοιτάξτε τη λέξη, περιεργάζεσαι, όλο γύρω γύρω από εκεί κάθεσαι. Γύρω γύρω από εκεί, γύρω γύρω. Εργά γύρω γύρω, και από εδώ να το δω, και από εκεί να το δω, και από εδώ να το δω, και έτσι να το δω, και αλλιώς να το δω. Και χάνεις τον προσανατολισμό σου. Χάνεις την κατεύθυνσή σου, την πορεία σου. Με αποτέλεσμα να έχεις στη ζωή σου παθήματα, προβλήματα. Και όσο πιο αυστηρά παρακολουθείς και κρίνεις, τόσο πιο αυστηρά κρίνεις από το Θεό. Και θα κρίνεις από το Θεό. Και δύσκολα θα τα βλέπεις στη ζωή σου. Ακόμη και ο Απόστολος Πέτρος, όταν το ρώτησε ο Χριστός, αγαπάς με περισσότερο τούτον, και του είπε για το θάνατο με τον οποίο έμελε να δοξάσει τον Χριστό, και όταν έφτασε και του είπε ακολούθη μη, αυτός γύρισε τον Ιωάννη. Αυτός τι θα γίνει? Ας τον, λέει, αυτόν, τι σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ με αυτόν? Εγώ μπορεί να θέλω να μην πεθάνει ποτέ ο Ιωάννης, σεν τι σε νοιάζει? Εσύ θα πεθάνεις με μαρτυρικό θάνατο. Θα πας εκεί που δεν θέλεις. Αυτός πώς θα πεθάνει? Τι σε νοιάζει εσένα πώς θα πεθάνει? Όπως θέλω εγώ. Και αν εγώ θέλω ποτέ να μην πεθάνεις, τι σε νοιάζει? Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ο περιεργαζόμενος στα αλότρια κάνει κακό πρώτον στους άλλους και ύστερα στον εαυτό του. Δεν ξέρω σε ποιον κάνει πιο μεγάλο κακό, αλλά όσο πιο πολύ περιεργάζεται τα αλότρια, με πιο μεγάλο ζήλο, τόσο μεγαλύτερο κακό παθαίνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί αγαπητοί, τα μάτια μας όχι δίπλα, στον ουρανό. Για να είσαι μακάριος, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευλογημένος. Υπάρχει όμως και άλλο πάθημα. Εάν όμως πάσχετε ως χριστιανοί, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάσχεις και σαν χριστιανός, όπως το είπαμε και πριν, αλλά όχι μόνο να ονειδίζεσαι, τώρα να πάσχεις, να διώκεσαι, όχι μόνο να κατηγορήσει, να ταλαιπωρήσει. Και διωγμούς θα περάσουμε στη ζωή μας, αδερφοί, και θα τους ξεπεράσουμε. Και θα περάσουμε και θα τους ξεπεράσουμε. Και να σας πω και κάτι, δεν έχω δει εγώ κανένα χριστιανό να μην έχει διωχθεί. Άλλωστε το λέει και η Γραφή.
Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Άλλος έχει μεγαλύτερες αντοχές και επιτρέπει ο Θεός μεγαλύτερο διωγμό, άλλος μικρότερες αντοχές, αλλά όλοι θα διωχθούμε. Όλοι θα ταλαιπωρηθούμε. Άλλος από τους γονείς του, άλλος από τους σύζυγούς του, άλλος από τα παιδιά του, άλλος από τη γειτονιά του, άλλος στη δουλειά του. Όλοι θα ταλαιπωρηθούμε. Όχι μόνον ειδισμό, διωγμό, για διωγμό μιλάω. Εάν λοιπόν πάσχεται ως χριστιανοί, πρέπει να δοξάζετε το Θεό γι' αυτό. Γιατί είναι μεγάλος ο μισθός σας στον ουρανό. Υπάρχει μεγάλη ανταπόδοση γι' αυτό. Ιδιαίτερη ανταπόδοση. Αν μάλιστα σας αφορήσουν ή σας διώξουν, ή αν είναι και το ονοματός μου, τότε μεγάλος είναι ο μισθός σας στον ουρανό. Μη λυπήστε, μη φοβάστε, δεν θα σας αφήσει ο Θεός, δεν θα σας εγκαταλείψει, δεν θα έρθετε σε αμηχανία, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αντιθέτως, αντί να λυπάστε και να φοβάστε και να τρέμετε, να δοξάζετε το Θεό. Λέγοντες δόξα στο όνομά σου Κυρία μου γι' αυτό, γιατί έχω πολύ μισθό. Και μάλιστα κατά χάριν, χωρίς να έχω κάνει και τίποτα. Δώρο Θεού. Διότι, εδώ τώρα είναι κάτι άλλο πολύ σοβαρό, διότι έφθασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Θα έρθει ο καιρός που θα αρχίσει η κρίση και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, η κρίση του Θεού αρχίζει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και η πρώτη κρίση γίνεται στον οίκο του Θεού. Ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Αυτή είναι η πρώτη κρίση. Εμείς σε κρίση δεν θα φτάσουμε ποτέ. Μας ελευθέρωσε ο Θεός. Δεν θα κρυθούμε, θα ανταμυφθούμε. Αλλά πότε? Μετά την Ανάσταση των νεκρών. Η πρώτη ουσιαστική κρίση γίνεται με την αρπαγή της Εκκλησίας. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Γιατί Κύριε? Γιατί αυτός είναι έτοιμος, ο άλλος δεν είναι. Δύο είναι στο μήλο και αλέθνη, μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται. Γιατί Κύριε? Γιατί αυτή είναι έτοιμη, άλλη δεν είναι. Και τι είναι, κρίση είναι αυτό. Ξέρεις τι θα πει να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και να μείνει σε μέσα? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Οι κρίσεις λοιπόν του Θεού, τα τέλη των αιώνων αρχίζουν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά κρίνεται η γη και το πλήρωμα αυτής με τον Αντίχριστο. Γι' αυτό τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός? Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Να γλιτώσετε από αυτά. Και στον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας τι λέει? Επειδή εφύλαξα το λόγο μου, το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Η αποκάλυψη του Αντίχριστου. Ξέρεις τι θα πει να ξέρεις και ξαφνικά να το δεις μπροστά σου και οι άλλοι να έχουν φύγει? Είναι αστεία τα πράγματα αδερφοί. Γι' αυτό φωνάζουμε και φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Η ελπίδα μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα τα άλλα είναι μάταια, αστεία πράγματα, ασήμαντα. Και όλα τα άλλα θα γίνουνε. Γιατί ο Χριστός δεν λέει ότι δεν θα γίνουνε. Αντιθέτως τι μας λέει? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Όλα τα άλλα θα σου προσθεθούνε. Αλλά η καρδιά σου, η επιθυμία σου, ο πόθος σου να είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας είναι η αιωνία ζωή. Η αιωνία ζωή. Και η κρίση θα αρχίσει πρώτον από τον οίκον του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και καθημερινά η κρίση αρχίζει από τον οίκον του Θεού. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, ακόμη περισσότερο. Για θυμηθείτε, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πού άρχισε η κρίση? Στον Ανία και τη Σαπφύρα. Εκεί άρχισε η κρίση. Και μετά έφτασε στον Ηρώδη που έγινε σκολικόβρωτος. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού, όταν φτάνουμε στο τέλος, στην τη στιγμή εκείνη του αγιασμού, που πρέπει να είναι τέλεια, Αγία, μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα, πρέπει να είναι τέλεια. Αγία, άμωμος, μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα.
Και αν υπάρχουν τινές που συμποσιάζουν και μολύνουν τις αγάπες σας, θα τους βγάλει έξω ο Θεός. Μέλλον να σε εξεμέσω, λέει η Γραφή, εάν είσαι χλιαρός. Θα μετακινήσω τη λιχνία σου, εάν άφησες την πρώτη αγάπη. Και κάτι ακόμη πιο σοβαρό, γι' αυτό, αδερφοί, είναι πολύ ωραίο το πνεύμα της Γραφής. Είναι γεμάτο προειδοποιήσεις αγάπης. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού, και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανεί, αν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Ποιος δίκαιος? Η πίστη σε λογίστη στον Αβραάμ δικαιοσύνη. Και μας η δικαιοσύνη μας είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά προσοχή, όχι πίστης νεκρά, χωρίς έργα. Δεν σε δικαιώνει η πίστη σου, χωρίς έργα δεν σε δικαιώνει. Είναι νεκρά. Η πίστη σου πρέπει να έχει έργο. Η αγάπη σου πρέπει να έχει κόπο, θυσία. Αυτός είναι ο αγώνας ο καλός. Πιστεύω και κοιμάμαι. Δεν έχεις έργο. Δεν έχεις πίστη. Δεν είσαι δίκαιος δηλαδή. Πίστης έχει έργο και πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να διακρίνουμε τον εαυτό μας. Ποιο είναι το έργο της πίστης μου? Πώς συνεργάζεται, τι θα πει έργο της πίστης μου? Πώς ο Θεός συνεργάζεται μαζί μου? Πώς εγώ συνεργάζομαι με το Θεό? Δεν είναι άδικος, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς σας είδε να υπηρετείτε, που υπηρετείτε και συνεχίζετε να υπηρετείτε τους αδελφούς σας πλένοντας πόδας Αγίων. Δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο σου. Δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο σου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αλλά πρέπει να έχεις κόπο και έργο. Το έργο της πίστης και τον κόπο της αγάπης. Και θα έχεις και τη χαρά της ελπίδας βέβαια. Αυτά είναι απαραίτητα. Και αυτός είναι ο δίκαιος στα μάτια του Θεού. Ζητείτε λοιπόν πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Ο Λόγος του Θεού, πακοή, υποταγή. Το έργο της πίστης σου. Η πίστη σου δεν είναι μια αόριστη έννοια. Είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η πίστη σου να είναι ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Και να ενεργείται δια της αγάπης. Αλλιώς δεν είσαι δίκαιος. Εάν δεν έχεις κόπο και έργο, έργο πίστεως και κόπο αγάπης, τότε είσαι δίκαιος. Αλλά τότε μόλις σώζεσαι. Μόλις. Στη βάση. Κύριε μου. Στη βάση. Μόλις και μόλις σώζεσαι. Αυτό σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί, ότι δεν θα σωθούμε με 10. Με άριστα το 10. Δεν μπορούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η σωτηρία μας είναι κατά χάριν δια της πίστεως. Δεν είναι εξέργων. Έκανα πολλά έργα, πάρε μια σωτηρία εξαιρετική. Μόλις ο δίκαιος μόλις σώζεται. Κατά χάρη σώζεται. Ίσα ίσα και σώζεται. Ίσα ίσα. Ξέρετε τα πει σωτηρία. Σωτηρία των ψυχών μας. Αρπαγή της Εκκλησίας. Ανάσταση νεκρών. Ο Χριστός, ξέρετε γιατί αναστήθηκε? Γιατί βρέθηκε αναμάρτητος. Αυτός δεν σώθηκε μόλις, αυτός σώθηκε. Λέμε με τα τσαρούχια μπήκε. Μπήκε στο πανεπιστήμιο πρώτος. Οι άλλοι όλοι στη βάση εκεί λίγο επιλαχόντες, ίσα ίσα που μπήκαμε. Κατά χάρη, λέει, με μέσον. Αυτό γίνεται σε εμάς. Γιατί ποιος από εμάς μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αναμάρτητος ή μπορεί να μείνει αναμάρτητος?
μόλις και σωζόμεθα δια της πίστεως. Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, τότε ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θα φανεί, τι θα κάνει, αμαρτωλός και ασεβής. Δεν είναι για τους άλλους, γιατί και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και πολλές φορές και εμείς είμαστε ασεβείς. Όταν παραπονιόμαστε με το Θεό, δεν μ' ακούς, γιατί να συμβεί αυτό, σας ασεβείς εκείνη τη στιγμή. Δεν λες γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, αλλά λες γεννηθήτω το θέλημά μου όπως στην καρδιά μου και στον ουρανό, Κύριε. Αυτό είναι ασέβεια. Προσευχή μας είναι όλο εντολές, όλο διαταγές, είναι ασέβεια. Προσευχή μας είναι ηκεσίες, παρακλήσεις. Ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θα βρεθεί? Τι μας σώζει λοιπόν? Η δικαιοσύνη μας διαπίστεως με το έργο της πίστεως. Αυτό μας σώζει. Γιατί και ασεβείς είμαστε και αμαρτωλοί είμαστε και για τα πανηγύρια είμαστε. Αυτό που μας σώζει όμως την παρουσία του Θεού και μόλις σωζόμαστε είναι η πίστη μας και το έργο της πίστης μας, η αγάπη μας και ο κόπος της αγάπης μας. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Αν ευπίστεως κανείς δεν ευαρεστεί το Θεό και χωρίς αγάπη κανείς δεν πάει στον ουρανό. Έστω και αν λαλείς τα γλώσσα των αγγέλων και των ανθρώπων και έχεις και πίστη και έχεις και προφητεία και μοιράζεις και σκορπάς τα υπάρχοντά σου για το όνομα του Χριστού, χωρίς αγάπη, τελειωμένη υπόθεση. Ασεβής και αμαρτωλός. Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, όχι μόνο οι πάσχοντες και οι πάσχοντες, αλλά και αυτοί που δεν πάσχουνε. Γιατί υπάρχει περίοδος ευρυχωρίας και καιρός παντή πράγματι. Θα έρθει ο καιρός της δοκιμασίας, θα έρθει ο καιρός και της ελευθερίας. Συν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση ο Θεός. Δεν σας κατέλαβε πειρασμός, είμαι ανθρώπινος. Όταν θα κάνει την έκβαση ο Θεός δεν θα πάσχεις. Θα έρθει όμως ξανά το πλήρωμα του χρόνου που πάλι θα αρχίσεις να πάσχεις. Ώστε και οι πάσχοντες και οι μη πάσχοντες, κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις τον Θεό, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αυτή είναι και η ελπίδα μας. Να εμπιστευόμεθα τις ψυχές μας στον Θεό που είναι πιστός πρώτον, δημιουργός δεύτερον και ό,τι κάνει, το κάνει μέσα σε αγαθοσύνη. Μέσα σε αγαθές βουλές. Αγαθή βουλή βουλεύομαι για σας, φωνάζει ο Θεός. Δεν βουλεύομαι πονηρή βουλή, κακή βουλή. Αγαθή βουλή βουλεύομαι. Άρα την ψυχή μου σε ποιον θα την εμπιστευθώ? Στην ικανότητά μου? Σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε εκείνον τον άνθρωπο? Στο Θεό που είναι πρώτον πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι δημιουργός, μπορεί να κάνει πράγματα συνέχεια καινούρια στη ζωή μου. Πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί πάντοτε κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που νοούμε ή ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Δεύτερον ως δημιουργών και τρίτον, ό,τι κάνει, το κάνει για καλό μας. Με αγαθοσύνη. Ό,τι κάνει, το κάνει για το καλό σου. Αξίζει λοιπόν να εμπιστευτούμε τις ψυχές μας σε Αυτόν. Αμήν. Αμήν.